κόβουμε απόψε τη βήτα μας μαζί με το Οικονομικό Επιμελητήριο. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το ΤΕΕ. Το ΤΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της χώρας με 107.000 μέλη διπλωματούχους μηχανικούς. Οι εκλογές μας είναι η μεγαλύτερη κάλπη στη χώρα μετά τις εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και δίνει πολλαπλά μηνύματα. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό γιατί όσοι αναλαμβάνουμε ρόλο στο ΤΕΕ πρέπει να υπηρετούμε το βασικό σκοπό του, που δεν είναι άλλος από το να συμβουλεύει την πολιτεία σε τεχνικά θέματα και να ενημερώνει την κοινή γνώμη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως τώρα που συζητούμε το πώς θα προχωρήσει η χώρα σε ένα νέο δρόμο ανάπτυξης με δουλειές για όλους. Προωθούμε με συνέπεια τα τελευταία 4 χρόνια το μετασχηματισμό του ΤΕΕ σε ένα ψηφιακό κέντρο που παρέχει ανταποδοτικές υπηρεσίες τόσο στα μέλη του όσο και στην κοινωνία, την οικονομία και την πολιτεία. Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε, με στόχο να δημιουργούνται δουλειές για όλους και να γίνεται πιο εύκολη καθημερινότητα. Έτσι το ΤΕΕ έφτιαξε με δικούς του πόρους, χωρίς να επιβαρύνει την πολιτεία ούτε ένα ευρώ, την ηλεκτρονική πλατφόρμα αυθαιρέτων, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών, και είναι έτοιμη και η πλατφόρμα για την ταυτότητα κτηρίου που τίθεται σε λειτουργία τον Ιούνιο. Επίσης ετοιμάζεται και η πλατφόρμα γεωχωρικών δεδομένων, ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης όπως λέγεται, με όλες τις θεσμικές γραμμές, δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για κάθε αδειοδότηση, που θα είναι κοινός για τη δημόσια διοίκηση, τους πολίτες και τους μηχανικούς με ελεύθερη πρόσβαση. Καταλαβαίνετε να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς που είσαστε σήμερα εδώ και μας θυμάται την παρουσία σας και θα ευλογήσετε την πρωτοχρονιά την τιμήτα του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου του Οργανίσου. Το 2019 ήταν μια χρονιά αλλαγών, πολιτικών εξελίξεων και αναμετατάξεων, μαραθών εκλογικών διαδικασιών, κύριε Δήμαρχε, που με την φορτιότητα πρέπει να διαχειριστούμε. Σε μια κοινωνία που αλλάζει, πρέπει να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή που θα βασίζεται στη συνεργασία, στη σύνθεση, στον προγραμματισμό, στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ένα μόνο στόχο, την ανάπτυξη και την ευημερία της Λογανήσου. Το 2020 είναι η χρονιά των πολύ μεγάλων προκλήσεων. Η αφετηρία ίσως της πιο κομβικής δεκαετίας της πατρίδας μας και η μεγάλη ευκαιρία να αφήσουμε πίσω όλα αυτά που μας πλήγωσαν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με περισσότερη κοινή δραστηριότητα, με περισσότερους κοινούς στόχους, με σχέδιο, ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, με ευθύνη και αποφασιστικότητα. Σήμερα εδώ στην ΚΟΣ, σε μια κοινή εκδήλωση που συμβολίζει μια κοινή πορεία, τα επιμελητήρια ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παραγωγικοί φορείς είναι οι θεματοφύλακες της ανάπτυξης. Και η ανάπτυξη χωρίς εμάς δεν γίνεται να υπάρξει. Φίλες και φίλοι, οφείλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν και στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές δεν περισσεύει κανείς. Νιώθω την ανάγκη, επειδή είναι η πρώτη φορά που έρχομαι μετά τις πρόσφατες εκλογές που είχαμε τον Δεκέμβριο, να σας ευχαριστήσω όλους για την στήριξη και την αναδείωση της εμπιστοσύνης σας, όπου για δεύτερη συνεχόμενη φορά αναδείξατε τον συνδυασμό τον οποίο ήμουν επικεφαλής, όχι μόνο πρώτο, αλλά και αυτοδύναμο τόσο στην ΚΟΕ όσο και στα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Στο αποτέλεσμα, βέβαια, αυτό έχει συμβάλει τα μέγιστα στην υποψήφιά μου η Ευθέρπη Παπαχρήστου, την οποία θέλω να. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τον έντιμο, σοβαρό και πολύ δυνατό αγώνα που έδωσε τόσο στη Ρόδο όσο και στην ΚΟ. Αναφέρω τη Ρόδο πρώτα, γιατί είχε μια πάρα πολύ μεγάλη απόδοση. Πήρε σχεδόν το 1/3 των σταυρών που έλαβε ο συνδυασμός μας από τους ανθρώπους που μας τίμησαν. Η Ευθέρπη δυστυχώς δεν κατάφερε να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για κάτι πολύ λίγο, αλλά Ευθέρπη μπροστά σε όλους υπόσχομαι ότι εντός της θητείας θα γίνεις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέση που εσύ θα επιλέξεις. Σήμερα παρόντες βρίσκονται και άλλα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Ρόδο, ο αντιπρόεδρος μας ο Φώτης ο Κασέκας και ο οικονομικός μας επόπτης ο Γιώργος Μαντάλης, οι οποίοι αναδείχθηκαν και αυτοί ως νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόσφατο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να γνωρίζετε ως διοίκηση του Επιμελητηρίου πορευόμαστε ενωμένοι παλιοί και νέοι συνάδελφοι με μοναδικό μας σκοπό την ενότητα, την ανάδειξη του κλάδου μας, ενώ παρέμεινα παρέχουμε τεκμηριωμένη επιστημονική συμπαράσταση σε οποιοδήποτε μας συζητήσει. Σπάσαν την γη, εξήλθεν ο φθόγκος σου, δεξαμένη των λόγων σου.
Κυρίου Θεού προϋπόσε δογμάτες σας, την φύση των όντων ετράνων σας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμη σας, βασίλειον ιερατεύμα Πάτερος Ιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σήμων. Ευλογημένη και χαρούμενη να είναι η καινούργια χρονιά και στα δύο σώματα που συνειδηλογιονώνουν την γιορτή αυτή. Να είστε γεροί και δυνατοί να μπορείτε να βοηθείτε και τον τόπο να είναι γερός και να προοδεύει. Εγώ αποποιούμε απόψε το πρώτο συνθετικό του επαγγέλματός μου και παρευρίσκομαι εδώ μόνο ως μηχανικός. Σοφά πράξατε που συνυπάρχετε εδώ αρμονικά και ειρηνικά, τότε δεν είχα και βέβαια μαχαίρι που καταγράφω τι προηγήθηκε να μας πείτε μετά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους, στις οικογένειές τους, χαρούμενη και δημιουργική χρονιά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο σύλλογός μας έχει κάνει πράξη την ενότητα. Έχουμε συνεργαστεί όλοι οι συνάδελφοι, έχουμε παράξει έργο, έχουμε κάνει ένα πλαίσιο κοστολόγησης, το οποίο αποτελεί μια πολύ καλή διαδικασία και έναν πολύ καλό οδηγό, τον οποίο πολύ σύντομα θα δώσουμε στο Οικονομικό Επιμελητήριο προκειμένου να το προωθήσει για το σύνολο της Δωδεκανήσου, και είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, και θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε Δεκαφίδη, ότι για αυτή τη δουλειά, την περίοδο των εκλογών, παρά το ότι ήταν στην αντίπαραταξη ο κύριος Χρυσόπουλος και ο κύριος Κώστογλου Μιχάλης, συνεργαστήκαμε όλοι μαζί και φτιάξαμε αυτή την ωραία εργασία, η οποία είναι ένα πολύ καλό πλαίσιο. Χρησιμοποιώ αυτά τα δύο ονόματα για να πω ότι είμαστε ενωμένοι, ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είμαι βέβαιη ότι στη διάρκεια της θητείας του φίλε Κώστα θα σταθείτε δίπλα μας και προς το Οικονομικό Επιμελητήριο της περιφέρειάς μας θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους του, τόσο όσο αφορά την ανάδειξη των οικονομικών θεμάτων και των προβλημάτων της περιοχής μας, όσο και στην επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών μας. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, με δύναμη και προπάντων υγεία. Και επίσης να ευχαριστήσω πολύ τον φίλο Γιώργο Χρυσουλάκη για τη συνεργασία που είχαμε για τη συνδιοργάνωση αυτής της σημερινής εκδήλωσης. Ήταν μέλος της πρώτης Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του Επαρχείου ΦΟΟΥ. Για πολλά χρόνια μέλος της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και πρόεδρος της πρώτης Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του Δήμου, όταν ήταν για ένα διάστημα υπάλληλος στο προλογικό γραφείο. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος της αντιπροσωπείας του Εταιρείου Δωδεκανήσου για μια θητεία. Πήρε δίπλωμα πολεοδόμου χωροτάκτη και συμμετείχε σαν υπευθυντή σε πολλές μελέτες. Εξελέγει πολλές φορές δημοτικό σύμβουλο σαν επικεφαλής παράταξης. Η αναγνώριση είναι η μεγαλύτερη δική ικανοποίηση και είναι το ελάχιστο που οφείλουμε εμείς οι νεότεροι απέναντι σε όλους αυτούς που ήταν πριν από εμάς, που αγωνίστηκαν και μετά που εμείς εδώ πέρα σήμερα. Πέρα από χρώματα, κόμματα και παραδείσεις. Θα ήθελα λοιπόν να δώσουμε μια τελική διάκριση στον Δήμαρχο, στον πρόσωπο του οποίου βραβεύονται σήμερα όλοι οι μηχανικοί του σκορ, σε ένα δίκτυο. Για το σκληρό αγώνα που έχουν κάνει μέσα στην κρίση. Δεν είπες ότι σήμερα είσαι μηχανικός έργος.